Κοίταξε να δεις, ήμασταν στο Φαντασία απ' έξω, στο αμάξι και της λέω: Νατάσα, θέλω να ακούσω το καινούργιο μου τραγούδι. Α, τα ήθελες, τα ήθελε ο κόλος. Εντάξει, να μην τις βάλω. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδοθήκα μωρό μου, σ' έχω πάντα φυλακτό μου. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Πες μου ξανά, θα της το ξαναπείς ποτέ αυτό? Ναι, γιατί να σου πω κάτι, η Νατάσα μου έχει πει για δύο τραγούδια μου. Ναι, αλλά ήταν λάθος η φράση. Έπρεπε να πεις Νατάσα να ακούσει το καινούργιο σου τραγούδι. Το καινούργιο σου, ναι. Ναι. Έτσι, κοίταξε, στην ουσία έτσι. Πού ήσασταν? Ήμασταν έξω από το Φαντασία. Είχαμε πάει, νομίζω είχαμε πρόβες, κάτι είχαμε. Α, έξω από το Φαντασία, ούτε καν μέσα. Όχι, έτσι ξεκίνησε. Ήμασταν στο Φαντασία απ' έξω, ναι. Στο αμάξι. Βάζω να ακούσει το τραγούδι και μου λέει να ξέρει, αν δεν το έλεγε, θα το έλεγα εγώ. Οκ, okay, οκ. Okay. Και να ξέρει ότι αν δεν, τι πώς το είπε. Και μου λέει, άμα δεν το έλεγε εσύ, μου λέει, έχω πάθει πλάκα με το τραγούδι. Αν δεν το έλεγα όμως εγώ, δεν θα τα ακούγες κι εσύ. Ναι. Το ήθελε, μου λέει, αν δεν το έλεγε, δεν το έπαιρνε. Μετά σε πάρα πολλά χρόνια φίλη και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Πίστεψε με, έχουμε κάνει πάρα πολύ παρέα. Οπότε αντιλαμβάνομαι, τη φαντάζομαι κιόλας, ναι, μας το λέει. Και μου είπε αυτό το πράγμα. Μετά από δύο μήνες, νομίζω τρεις, ξεκινήσαμε στο θέατρο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή το πάω σου φώναξε ένα τραγούδι που είχα γράψει πολλά χρόνια πριν. Και μου ήρθε στο μυαλό και το έφτιαξα λίγο, ξέρεις, σαν demo και μου άρεσε πολύ. Και λέω, θα βγάλω πρώτα τους αγαπάω, σου φώναξα και μετά το παραδόθηκα σε σένα. Και γυρνάω στο καμαρίνι ένα βράδυ και λέω, την Νατάσα, τελικά θα βγάλω τους αγαπάω, σου φώναξα. Το κρατάει αυτή. Και το πρωί βγαίνουμε μαζί να κλείσουμε. Και λέει, λοιπόν, παιδιά, θα σας πω ένα τραγούδι τώρα το οποίο έγραψε είναι, για μένα, είναι πολύ αγαπημένο και είναι το καινούργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσω. Oh! Και κοιτάω, εγώ λέω, το οποίο λέει, έχει γράψει ο Πέτρος. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Πω, και λέει, το παραδόθηκα σε σένα. Εντάξει, με μεγάλη μου χαρά, δεν το συζητάω. Η Νατάσα, να σου πω κάτι, η Νατάσα μου έχει δώσει τόσα πράγματα που με βοήθησαν και σαν άνθρωπο, όχι μόνο σαν καλλιτέχνη, που ας πάρει ό,τι θέλει, δεν με επηρεάζει καθόλου. Ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι αυτό το εννοείς, το πιστεύω, γιατί σου λέω, είσαι τόσο καλοψυχός. Πες ένα δευτερόλεπτο, σοκάρεσαι την ώρα που το κάνει. Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι έπαθα ένα σοκ, γιατί ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει καν βγει, δεν έχει κυκλοφορήσει και το λέει live κατευθείαν. Βέβαια, να μπει στον Τάσο Θεοδωρίδου είναι αυτή. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει και μπράβο τη. Συγγνώμη, η ορχήστρα πώς το ήξερε το τραγούδι? Το είχε συνεννοηθεί από πριν. Μόνο εγώ δεν το ήξερα. Γιατί έχει πει από πριν το μαέστρο. Καλά, πώς. Δεν σου είπε, κυρία. Όχι, θα σου έλεγε, Πέτρο, θέλω να δει το καινούργιο βίντεο κλιπ. Είχε συνεννοηθεί με τον μαέστρο μου που ο Γιώργος έχει παίξει το τραγούδι και το ήξερε.